Ευχαριστώ πολύ Γιάννη και θέλω να καταθέσω μια εμπειρία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, συναρπαστική στι ατελείωτε ώρε που περάσαμε σε όλε αυτέ τι συναντήσει στι Βρυξέλλε, συζητώντα για την Ευρώπη. Και εξίσου ενδιαφέρουσα τη μία μέρα που πέρασα με την ομάδα των πολιτών, σε αυτή την ομάδα, τη συμβουλευτική ομάδα πολιτών στη Θεσσαλονίκη, όπου είχαμε τη δυνατότητα να δούμε πώ πολλά πράγματα που εμεί τα προσεγγίζουμε ω ειδικοί στην Ευρώπη γίνονται αντιληπτά από τους πολίτες που δεν είναι ειδικοί στην Ευρώπη, αλλά γνωρίζουν την εμπειρία των συνεπειών του να ανήκει κανείς σε μια οικονομία που είναι έντονα διασυνδεδεμένη με την Ευρώπη. Και ήταν ενδιαφέρον, ένα από τα πρώτα ερωτήματα που τέθηκαν ήταν πόσο αισθάνεστε ότι η Ευρώπη, το τι συμβαίνει στην Ευρώπη είναι σημαντικό για σας και η μεγάλη πλειονότητα απάντησε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Και μετά στο επόμενο ερώτημα, πόσο Ευρωπαίοι αισθάνεστε, η μεγάλη πλειονότητα απάντησε ότι αισθάνονται λίγο έως καθόλου Ευρωπαίοι. Αυτό δείχνει μια συγκεκριμένη προσέγγιση που αντιλαμβάνεται την σημασία της Ευρώπης και τη βαρύτητα που έχει στην καθημερινή μας ζωή, αλλά δυσκολεύεται ακόμα να ταυτιστεί με την ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη να οικειοποιηθεί την ευρωπαϊκή υπόθεση ω μια δική του υπόθεση. Και νομίζω ότι αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση και των ε, όσων συζητάνε για την Ευρώπη ω ειδική, αλλά βεβαίω ακόμη περισσότερο ε, όσων ε, ασχολούνται με την πρακτική πολιτική, εφαρμοσμένη πολιτική στην Ευρώπη, ορισμένου από του οποίου έχουμε σήμερα ανάμεσά μα. Ε, είναι σαφές, νομίζω ότι η πραγματικότητα της Ευρώπης σήμερα. Είναι μια πραγματικότητα που κυμαίνεται ανάμεσα στι δύο αυτέ επιλογέ που ανέφερε περιέγραψε ο Γιάννη Εμμανοιλίδη. Δηλαδή, είναι μια ταλάντευση ανάμεσα στην επιλογή 2, που είναι η σταθεροποίηση με βάση τα επιτεύγματα του παρελθόντο, και την επιλογή 3, που είναι ένα βηματισμό ρεαλιστική φιλοδοξία που όμω δεν ανοίγεται πάρα πολύ στο να κάνει το μεγάλο άλμα προ μια πιο ομοσπονδιακή μορφή ενωπήση. Και αυτή η άτολμη διαχείριση της κρίσης, έχει τα αποτυπώματά της, κυρίως στην περιφέρεια. Η διαχείριση της κρίσης, ε, σύμφωνα με αυτή την μέθοδο του ότι διαχειριζόμαστε την ε, κρίση, προχωράμε σε βήματα ενοποίησης μόνο εκεί που είναι απολύτως απαραίτητα και κάνουμε τα λιγότερα δυνατά όσον αφορά την ενοποιητική διαδικασία που μπορεί να είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει αποδεκτή στα εθνικά μας κοινοβούλια, αυτή η άτολμη διαχείριση της κρίσης με πάρα πολύ βαριά διακυβερνητικά στοιχεία νομίζω ότι ευθύνεται για δύο πράγματα. Πρώτον, υπήρξε αποτελεσματική στο να ξεπεράσουμε τα χειρότερα. Δηλαδή, τα χειρότερα με την έννοια, το είπε και ο Γιάννης Εμμανουηλίδης, ότι δεν υπάρχει πια η άμεση οξία απειλή εξόδου από το ευρώ για χώρες της Ευρωζώνης, όπως υπήρχε στην ένταση που υπήρχε μέχρι περίπου το τέλος του 2012 και δεν υπάρχει και η άμεση οξία απειλή στα τραπεζικά συστήματα της περιφέρειας και ο πανικός, ο δυνητικός πανικός των καταθετών, όπως υπήρχε στις οξύτερες φάσεις της κρίσης. Με αυτή την έννοια, ναι, έχουμε αφήσει τα πιο δύσκολα πίσω μας. Θέλω να κάνω εδώ μία σημείωση. Αυτό οφείλει λίγα πράγματα στη διαχείριση της κρίσης σε επίπεδο διακυβερνητικό. Οφείλει σημαντικά, αλλά νομίζω το καθοριστικότερο στοιχείο ήταν η απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τον Αύγουστο του 2012 να εισαγάγει μια πολιτική η οποία πέρασε το μήνυμα ότι θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να υπερασπιστούμε το δημόσιο χρέος να υπερασπιστούμε τη δυνατότητα οποιασδήποτε κυβέρνηση του ευρώ και εμπροκειμένου κυβερνήσεων τη περιφέρεια να ε, μπορούν να αμυνθούν απέναντι σε επιθέσει των αγορών. Και αυτή, αυτό το μήνυμα, ότι θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί, ήταν εκείνο που ανέκοψε την ακραία επιθετικότητα των αγορών. Ε, είναι έντονο ο πειρασμό να σκεφτεί κανεί ότι αν αυτό το μήνυμα είχε εκπαιμφθεί πολύ νωρίτερα, πιθανόν η κρίση να είχε χτυπήσει με πολύ μικρότερη οξύτητα την ελληνική οικονομία και πολλά πράγματα που έγιναν με τεράστιο κόστο να είχαν γίνει νωρίτερα με χαμηλότερο κόστο. Όχι μόνο οικονομικό, αλλά και κοινωνικό. Το δεύτερο όμω είναι ότι η κρίση πέρασε μόνο σε ό,τι αφορά την οξία ανασφάλεια ως προς την επιβίωση της Ευρωζώνης ως μιας ακέραιας ένωσης στην οποία όλα τα μέλη θα είναι μέσα. Ναι, με αυτή την έννοια πράγματι έγιναν πολλά και πράγματι ο ακραίο κίνδυνο διάλυση αποσοβήθηκε, τουλάχιστον προ το παρόν. Όμω, αυτή η διαχείριση τη κρίση, με τα άτολμα χαρακτηριστικά που είχε και με τα διακυβερνητικά χαρακτηριστικά που είχε, έχει οδηγήσει στη νέα φάση τη κρίση, η οποία είναι πολύ πιο οδυνηρή, ειδικά για τι οικονομίε και τι κοινωνίε τη περιφέρεια, που είναι κλειδωμένε στη στασιμότητα, την ύφεση και σε φιαλτικά επίπεδα ανεργίας. Διότι ο τρόπο λειτουργία της Ευρωζώνης απέναντι σε αυτήν την κρίση στηρίχθηκε πάρα πολύ, υπερβολικά θα έλεγα, στις εθνικές πολιτικές προσαρμογής, χωρίς να μπορεί να αντιτάξει συμπληρωματικά, αντισταθμιστικά, μια ευρωπαϊκή αντισταθμιστική διαχείριση της κρίσης. Δηλαδή, την ίδια ώρα που οι οικονομίες περιφέρειας προχωρούσαν σε πολύ οδυνηρά προγράμματα προσαρμογής, να μπορεί η Ευρωζώνη να εγγυηθεί ότι οι επενδύσεις θα εξακολουθούν να ρέουν εκεί όπου χρειάζεται, όπου Κονδύλια στήριξη απασχόληση θα εξακολουθούν να έρχονται για τι οικονομίε, των οποίων το κόστο ανεργία είναι πια σε ανεξέλεγκτα επίπεδα, και όπου ε, και, και οι επιχειρήσει οι πιο αποδοτικέ θα μπορούν να χρηματοδοτούνται. Με χαμηλότερο κόστο κεφαλαίου από το τεράστιο κόστο κεφαλαίου με το οποίο χρηματοδοτούνται σήμερα ή τα τελευταία τρία χρόνια οι επιχειρήσει στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, ακριβώ διότι δεν έχουμε ακόμα φτάσει σε μια Τραπεζική Ένωση. Και θέλω εδώ να σημειώσω μια προσωπική εμπειρία στι συζητήσει που γίνονταν στι Βρυξέλλε. Ήταν χαρακτηριστική η εθνική οπτική πολλέ φορέ των συμμετεχόντων. Παρότι όλοι πιστεύουμε σε μια γενναιότερη Ευρώπη, σε μια σε περισσότερη Ευρώπη, σε καλύτερη Ευρώπη. Κάποια στιγμή, όταν ανέφερα την προτεραιότητα του προβλήματος της ανεργίας, την ανάγκη, η απασχόληση να έρθει σε προτεραιότητα στις στοχεύσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάποιος συνομιλητής από κάποια βόρεια χώρα με διέκοψε και μου λέει «Η ανεργία είναι πρόβλημα για τις συγκεκριμένε χώρες που έχουν υψηλά επίπεδα ανεργίας. Δεν είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα. Αυτή λοιπόν η λογική του κατακαιρματισμού του προβλήματος ήταν η λογική που χαρακτήρισε την αντιμετώπιση της κρίσης αυτά τα τελευταία τρία-τέσσερα χρόνια. Η στήριξη κυρίως σε εθνικές πολιτικές προσαρμογής με πολύ μεγάλη αδυναμία και ανεπάρκεια της Ευρωζώνης να επιστρατεύσει τα εργαλεία εκείνα που θα μπορέσουν να δώσουν το αναγκαίο οξυγόνο στις οικονομίες που έπρεπε να περάσουν αναγκαία προγράμματα προσαρμογής, με γερές δόσεις λιτότητας, με μεταρρυθμίσεις υψηλού, όχι μόνο κοινωνικού, αλλά και οικονομικού κόστους, να τους δώσουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν να αναπνέουν. Αυτό είναι η απόσταση που χωρίζει τη σημερινή διαχείριση της επιλογής 2, με στοιχεία του 3, δηλαδή σταθεροποιούμε τα κεκτημένα και κάνουμε μικρά βήματα εκεί που είναι απολύτως απαραίτητα για να μην διαλυθεί η Ένωση για να μην διαλυθεί το ευρώ και κάνουμε στις καλές μέρες και μερικά τολμηρότερα βήματα αλλά ρεαλιστικά χωρίς να διατρέχουμε τον κίνδυνο να τα χαλάσουμε με τα κοινοβούλιά μας και τους ψηφοφόρους μας. Αυτό το είδος προσέγγισης είναι ένα είδος προσέγγισης που έχει ρίξει πάρα πολύ μεγάλο βάρος προσαρμογής στο εθνικό επίπεδο και εκεί τώρα κρίνεται πια σε μεγάλο βαθμό το στίχημα της Ευρώπης σε ό,τι αφορά την πολιτική και κοινωνική αποδοχή. Και δεν είναι τυχαίο ότι οι οικονομίε περιφέρεια, χώρε περιφέρεια που παραδοσιακά είχαν τα πιο ψηλά ποσοστά αποδοχή τη Ευρώπη, σήμερα έχουν κατρακυλήσει. Η Ελλάδα είναι η πιο χαρακτηριστική περίπτωση. Ποια θα ήταν λοιπόν αυτή η τολμηρότερη Ευρώπη, Είναι προφανέ ότι θα είχε, είχε κυρίω στοιχεία τη τέταρτη επιλογή, δηλαδή γενναιότερα άλματα ενοποίηση, αντλώντα πιθανόν και από αυτή την στρατηγική του φιλόδοξου ρεαλισμού που έχουμε δει. Θα αντιμετώπιζε καταρχήν την κρίση ως ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα, το οποίο θα απαιτούσε εθνικές πολιτικές προσαρμογής, αλλά και μια ευρωπαϊκή πολιτική, όχι απλώς διαχείριση της κρίσης, αλλά οικοδόμηση των εργαλείων και των θεσμών που θα μπορούν να αποτρέψουν την επόμενη και να διαχειριστούν τις κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις της παρούσας κρίσης. Αυτό σημαίνει Ουσιαστικά σταθεροποιητικά εργαλεία με τα οποία η Ευρωζώνη θα μπορούσε να απαντά στην οξία ύφεση που περνάνε συγκεκριμένε χώρε, διοχετεύοντα επενδυτικά κεφάλαια μέσω τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία θα μπορούσε να δανείζεται με πολύ χαμηλό επιτόκιο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πολλοί το έχουν ονομάσει νέο Marshall Plan ή κάτι τέτοιο, ή New Deal. Αλλά πάντω μια τέτοια έκταση επιστράτευση επενδυτικών πόρων θα χρειαζόταν άμεσα μια τέτοια στενότερη Ευρωπαϊκή Ενωπή για να αντιμετωπίσει την κρίση. Σε συνδυασμό και με την προπόθεση βέβαια ότι οι κυβερνήσει των χωρών οικονομιών τη περιφέρεια κάνουν τη δική του προσαρμογή με τι αναγκαίε μεταρρυθμίσει και με την αναγκαία δημοσιονομική σταθεροποίηση. Επίση, θα ήταν μια πολιτική η οποία θα αντιμετώπιζε τι ακραίε κρίσει ανεργία μέσα από ένα ευρωπαϊκό σύστημα επιδότηση ανεργία το κομμάτι τη ανεργία που οφείλεται σε υψηλή ύφεση θα αντιμετωπιζόταν ευρωπαϊκά. Και το κομμάτι τη ανεργία που οφείλεται σε διαρθρωτικέ αδυναμίε θα αντιμετωπιζόταν με κύρια στήριξη σε εθνικέ πολιτικέ και σε εθνικέ μεταρρυθμίσει. Θα υπήρχε δηλαδή μια κατανομή βάρου πιο συμμετρική από αυτή που υπάρχει σήμερα. Και γενικότερα μια τέτοια πιο ευρωπαϊστική προσέγγιση, σαν αυτή που απορρέει από την προσέγγιση 3 και 4 θα στηριζόταν σε μια πιο συμμετρική κατανομή του βάρους της προσαρμογής μεταξύ ε, δανειοληπτριών χωρών της Περιφέρειας και ε, πιστοτριών χωρών του Βορρά. Για παράδειγμα, την ώρα που οι χώρες Περιφέρειας πρέπει να συρρυκνώσουν το εξωτερικό τους έλλειμμα ε, και η Ελλάδα το έχει μηδενίσει το έλλειμμα του ισοζύγιου του Συναλλαγών, αυτή η προσπάθεια θα γινότανε, πολύ λιγότερο επώδυνη εάν συνοδευόταν από μια παράλληλη μείωση του εξωτερικού πλεονάσματο στι οικονομίε όπου το εξωτερικό πλεόνασμα είναι πολύ ψηλό. Αυτό θα διευκόλυνε την προσαρμογή. Μια συμμετρική κατανομή λοιπόν του κόστου προσαρμογή σημαίνει ότι η Ευρωζώνη αντιδρά σε αυτή την κρίση περισσότερο σαν μια ενιαία μακροοικονομία και λιγότερο σαν ένα άθροισμα εθνικών οικονομιών που απλώς συντονίζουν κάπως περισσότερο την πολιτική τους. Επομένως, σε βάθος χρόνου, αυτή η διαχείριση έχει τα αισθητά όρια της. Είναι τα όρια των κινδύνων και των συνεπειών του αποπληθωρισμού, είναι τα όρια των κινδύνων και των συνεπειών της μακροχρόνιας ανεργίας, με την απώλεια ανθρώπινου κεφαλαίου και παραγωγικού κεφαλαίου που αυτή συνεπάγεται και αυτό είναι μια ε, κοινωνική τραγωδία, είναι ένα πρόβλημα για τη δημοκρατία και είναι, αν θέλετε, και μια λογική που οδηγεί σε μια πτωτική πορεία παραγωγικότητα και απο επένδυση. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει ένα ισχυρό ευρωπαϊκό συμφέρον να αποτραπεί. Επομένω, μια ευρωπαϊκή λύση θα στηριζόταν λιγότερο σε πολιτικέ αποπληθωρισμού στην περιφέρεια και περισσότερο σε πολιτικέ παράλληλη λειτουργία τη προσαρμογή με στήριξη και τόνωση οικονομία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτό το εφεσιακό μείγμα λιτότητα στην Ευρωζώνη έχει οδηγήσει. Στην ευρωπαϊκή οικονομική στασιμότητα των τελευταίων τεσσάρων ετών. Δεν είναι τυχαίο ότι οι ρυθμοί ανάπτυξη στην Ευρωζώνη υπολείπονται δραματικά αυτών που έχουν άλλε οικονομίε, μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ. Και δεν είναι τυχαίο ότι αυτή η οικονομική στασιμότητα οδηγεί την Ευρώπη σε έναν άλλο φαύλο κύκλο, εκτό από αυτού που ανέφερα, ύφεση, ανεργία, φτώχεια, περιθωριοποίηση, άνοδο αντισυστημικών και αντιευρωπαϊκών δυνάμεων, υπάρχει και ο φαύλο κύκλο του χρέου, του δημόσιου χρέου το οποίο επιδεινώνεται ακριβώ ω αποτέλεσμα αυτή τη αποπληθωριστική πολιτική. Άρα δεν είναι έξυπνο η Ευρωζώνη να αντιδρά με αυτό το μείγμα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει απέναντί τη έναν σοβαρό το κίνδυνο αποπληθωρισμού. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει κάνει πολύ περισσότερα από όσα θα φανταζόμασταν πριν από πέντε χρόνια ότι θα μπορούσε να είχε κάνει, χρησιμοποιώντα ανορθόδοξα τολμηρά εργαλεία παρέμβαση. Αλλά πρέπει να κάνει πολύ περισσότερα. Γιατί ο κίνδυνο του αποπληθωρισμού είναι ένα κίνδυνο που ε, ρουφάει δυνάμεις παραγωγικές και κοινωνικές δυνάμεις από τις ευρωπαϊκές δημοκρατίες και πρέπει να ανακοπεί. Η βιωσιμότητα, λοιπόν, η μεσομακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των οικονομιών του Νότου είναι το μεγάλο, η μεγάλη πρόκληση της Ευρωζώνης και είναι αυτό που πρέπει να αντιμετωπίσει ένα μείγμα πολιτικής που είναι πιο συμμετρικό. Να φτιάξει τις προϋποθέσεις έτσι ώστε η Ευρωζώνη να μπορέσει να λειτουργήσει ξανά ως ένα πραγματικό, αυτό που τεχνικά θα λέγαμε παίγνιο θητικό αθρίσματος, αυτό είναι με άλλα λόγια ως μια ένωση από την οποία όλοι μπορούν να ωφελούνται. Όχι στον ίδιο βαθμό, αλλά μια Ευρωπαϊκή Ένωση που θα μπορεί να παράγει ωφελήματα για όλα τα μέλη. Αυτό είναι εφικτό. Υπάρχει στις προτάσεις θεσμικών οργάνων, όπως του Πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχουν οι προτάσεις για στενότερη δημοσιονομική, τραπεζική, οικονομική ενοποίηση και στο βάθο και πολιτική ενοποίηση. Υπάρχει το σχέδιο για μία μετάβαση σε μορφέ ευρωομολόγου, υπάρχει το σχέδιο για τραπεζική ένωση, αλλά ω τώρα έχει υπάρξει ιδιαίτερα ελληπέ. Χρειαζόμαστε και τον τρίτο πυλώνα που είναι η εγγύηση καταθέσεων που θα μπορέσουν να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο χώρα που βαραίνει ιδίω τι οικονομίε τη περιφέρεια. Θα κλείσω λέγοντα το εξή ο μέγιστο κίνδυνο τη Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα και τη Ευρωζώνη ειδικότερα, και είναι ένα κίνδυνο που δεν βρίσκεται σε έναν απότερο ορίζοντα, βιώνουμε ήδη τα πρώτα στάδια πραγμάτωσή του, είναι ο κίνδυνο του κατακαιρματισμού. Είναι ο κίνδυνο τη διαίρεση. Υπάρχει ήδη ένα αόρατο τείχο που έχει υψωθεί στην Ευρώπη και χωρίζει τον Βορρά από τον Νότο, να το πω έτσι σχηματικά. Και αυτό είναι ένα τείχος που δεν έχει να κάνει μόνο με χώρες πλεονασματικές και ελληματικές ως οικονομίες. Έχει να κάνει και με πολίτες που αισθάνονται λιγότερο δεσμευμένοι, λιγότερο ωφελημένοι και κατά συνέπεια λιγότερο αφοσιωμένοι στο ευρωπαϊκό ιδεώδης. Για διαφορετικούς λόγους. Οι Βόρειοι διότι θεωρούν ότι πληρώνουν πολύ, ενώ αυτό δεν συμβαίνει στον βαθμό που νομίζουν για την κρίση του, Νότου και αναλαμβάνουν υπερβολικούς κινδύνους, και οι Νότιοι διότι θεωρούν ότι πληρώνουν πολύ μεγάλο βάρος προσαρμογής στις ανάγκες υπέρβασης της κρίσης. Αυτό λοιπόν μπορεί να γεφυρωθεί μόνο μέσα από ένα γενναίο άλμα εμπρό, το οποίο θα αναλάβουν πολιτικές ηγεσίες που θα μπορέσουν να υπενθυμίσουν στους πολίτες τους ότι η Ευρώπη στις λαμπρότερες στιγμές της υπήρξε κάτι που οικοδομήθηκε στο ιδεώδες και στην πραγματικότητα της κοινή ωφέλεια. Που δεν είχε να κάνει μόνο με την υπέρβαση των στενών εθνικισμών, Άλλωστε, ο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν αυτό που γέννησε το ρωμαλαίο ευρωπαϊκό ιδεώδε, και γι' αυτό οι προηγούμενε γενιέ μπορούσαν να καταλάβουν και να συγκινούνται ακόμα από την ιδέα τη ΕΕ πολύ περισσότερο από ότι οι σημερινέ νέε γενιέ μπορούν ποτέ να αισθανθούν ότι του αγγίζει αυτό το ιδεώδε. Αλλά έχει να κάνει επίση με τη δυνατότητα όλων να ωφελούνται από κοινού από αυτό το οικοδόμημα. Λοιπόν, αυτό που χρειάζεται η Ευρώπη είναι μια νέα μεγάλη διαπραγμάτευση, μια νέα μεγάλη συμφωνία που θα μπορέσει να καταστήσει το ευρώ βιώσιμο για την επόμενη γενιά, θα μπορέσει να κρατήσει την Ευρώπη ενωμένη και θα μπορέσει να εμπνεύσει τους πολίτες να αισθάνονται εκτός από πολίτες της χώρας τους πολύ περισσότερο πολίτες αυτής της ευρύτερης πολιτείας που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ.